πήγα πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη Σαββατοκύριακο. Πολλοί λέγανε ότι ο Μπαχτσελή για την Ελλάδα δεν ξέρουμε. Και ο Κιλιτζάρογλου. Δεν θα είναι μια εύκολη κατάσταση στην Ελλάδα. Τα νησιά και τα λοιπά ήταν μια ρητορική των Κεμαλιστών τόσα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και τα πράγματα θα εξομαλυνθούν σε απόλυτο επίπεδο ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο για τη χώρα μας. Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Στάδη. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αν φύγει ο Ερντογάν, ναι, τα πράγματα θα είναι ρόδινα και οι σχέσεις μας θα είναι αγκαλιές όπως είναι η μέρα της αγκαλιάς σήμερα. Όπως μου είναι, ναι, 21 του μήνα, η μέρα της αγκαλιάς. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως να είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Όλες τις, ας πούμε, τις κρίσεις συνέβησαν επί Κεμαλιστών. Ναι. Και όχι ο Ερντογάν. Στον Ερντογάν δεν πήγαμε σε ακραίες καταστάσεις. Λοιπόν, ναι, θα μου πείτε τι σημαίνει ότι είναι καλύτερος ο Ερντογάν. Όχι. Αλλά επειδή έχουν επιδοθεί σε αυτή την δηλητηριώδη ρητορική και οι δύο, ναι, πλευρές, δεν μπορούν να ξεφύγουν πλέον. Δηλαδή, όποιος κάνει πίσω τώρα από αυτά που διεκδικούν και λένε για την Ελλάδα, θα θεωρηθεί περίπου σαν μειοδότης από τους άλλους. Το σενάριο που λέει ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές ταυτόχρονα με τους Τούρκους, εσείς το ακούτε, θεωρείτε ότι είναι καλό να πάμε την ίδια χρονική στιγμή σε εκλογές? Μη γίνει καμιά στραβή, ξέρω εγώ, μη γίνει οτιδήποτε. Να είναι στο ίδιο σημείο και οι δύο. Ίσως δεν ξέρω. Μήπως είναι κάποια συμφωνία να πάνε μαζί. Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι ότι αυτή η συγκυρία να πέσουν μαζί περίπου από ό,τι ψιθυρίζεται, δεν ξέρω πότε θα αποφασιστεί από την ελληνική πλευρά, ούτε από την τουρκική, μήπως το πάνε για καλύτερο. Εξάλλου να δούμε και τον κύριο Μπλίνκεν που θα έρθει. Θα τα πει και ο κύριος Δρύπας που ασχολείται με τα ΗΠΑ επί πολύ καιρό. Η επίσκεψη του Μπλίνκεν, εγώ πιστεύω, δεν είναι μόνο για την τετραμερή που λέμε 3-1 κλπ. Αλλά επειδή επισκέφτεται και Ελλάδα και Τουρκία. Οπότε περνάνε αυτοί, διευθετούν πράγματα. Ακριβώς, υποθέσεις. Περνάνε. Μην ξεχνάμε. Δεν πάνε τζάμπα δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι ο Καλά Μπλίνκεν. Καλά, τα λέω, κύριε Δρύπα. Όποτε περνάνε, διευθετούν. Αναλόγως την περίοδο. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η περίοδο διευθέτηση, όπως πέρασε. Ναι. Πάντως, το γεγονός ότι σήμερα πάει ο Τσαβούσοβλου, συναντάται με τον Μπλίνκεν. Και στη συνέχεια ο Μπλίνκεν έρχεται στην Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμφωνηθεί εκεί και να έρθει να το πουσάρει εδώ μετά. Δεν ξέρω. Είναι, γράφει σε ένα άρθρο της Deutsche Welle, είναι ο δόκτορ, να το πω το όνομά του, Μαϊνάρντους. Μαϊνάρντους. Ο οποίος, ναι, ναι, ο γνωστός, οποίος, ο γνωστός Μαϊνάρντους. Ναι, ναι. Ο γνωστός Μαϊνάρντους λέει υπάρχουν μυστικές συνομιλίες και διαβουλεύσεις μεταξύ Άγκυρας, Αθήνας και Λευκωσίας με μεσολαβητή το Βερολίνο. Ναι. Αυτά λέει ο Μαϊνάρντος στην Deutsche Welle. Ναι, αυτά είναι μετά τη συνάντηση που είχαμε και στις Βρυξέλλες μεταξύ των τριών, μεταξύ των μερών, τέλος πάντων, δεν παρουσία του Γερμανού. Ακούστε εδώ, εδώ έχουμε ένα σύνδρομο. Εγώ προτιμώ να υπάρχει ένας διάβλος ανοιχτός. Και έτσι να είναι το λογικό. Και έτσι παρά είναι να ερχομένα τα καλό, για να μην ξέρουμε τι κάνω ένας, τι κάνω άλλος και με το παραμικρό να γίνει ανάφλεξη. Απ' την άλλη, εμείς έχουμε ένα σύνδρομο. Όποτε πούμε πάει να κουβεντιάσει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο, ναι, Παπανδρέου, ο Καραμάλης, δεν ξέρω ποιο. Με τον Τούρκο σου λέει, οπ, μειοδότης. Πάει να μειοδοτήσει, να πουλήσει, να δώσει, να παραχωρήσει. Βέβαια. Και έτσι υπονομεύουμε εκ των προτέρων κάθε διάλογο, ας πούμε. Ναι, ναι, δεν, ναι, μας αφήνουν και οι Τούρκοι, κύριε Καμποράκη. Ναι, δεν με αυτές τις δηλώσεις καθημερινά, δηλαδή τις προσβολές, αυτά, δηλαδή δηλώσεις πρωτοφανείς. Ούτε ο Σιμωνό, ο Κιμ Γιονγκ, δεν λέει τέτοια πράγματα. Εδώ τώρα ο Μητσοτάκης που είπε προχθές με το παράλογο δεν υπάρχει διάλογο, έχει δίκιο. Σαφέστατα. Σαφέστατα, τι να συζητήσουμε. Αλλά να έχει ένα ανοιχτό διάλογο οι δύο αρχηγοί, οι Γεθάκη, οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Να έχουν ένα τηλέφωνο, διότι θα πέσει κανένα αεροπλάνο είναι, και θα γίνει ανάβλεψη και καταλάβουμε τι έγινε. Το παράλογο αυτό το έχει πει ο Σαμαράς πρώτος. Μην το ξεχνάμε. Κύριε Δρύπα, τι λέτε εσείς, πώς τα ερμηνεύετε τώρα? Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος στην οποία σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν το προφανές αυτό, δεν θέλουν εντάσεις. Ναι. Το ζήτημα είναι το εξής, γι' αυτό είπα αναλόγως την περίοδο τι να διευθετήσουν και τα λοιπά, γιατί εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε για το σύνδρομο. Υπάρχει και κάτι άλλο, με το που δούμε ξένο στην Ελλάδα, ειδικά Αμερικανό, κατευθείαν αναρωτιούνται εδώ αρκετοί στην Ελλάδα τι θα δώσουμε και τα συναφή. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Μπλίνκεν θα επισκεφτεί χώρες που είναι σε προεκλογική περίοδο. Άρα σε προεκλογική περίοδο να διευθετήσεις τέτοια θέματα, ναι, με την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο είναι μάλλον, είναι μάταιο, μάλλον απίθανο. Μάταιο, ναι. Αυτό, λοιπόν, να δώσει όμως κανένα αντίδωρο εκεί, υπάρχει περίπτωση? Κοιτάξτε, στην Τουρκία οι Αμερικανοί, θα δούμε τώρα και με τον Τσαβούσογλου, γιατί σήμερα θα έχουμε τα γέλια εντός εισαγωγικών. Η Αμερική με την Τουρκία έχει ένα κατάλογο διαφορών
που αρκεί να δείτε την έκθεση του Κογκρέσου, όχι γιατί βγήκε από την κυβέρνηση, από το Κογκρέσο βγήκε, αλλά αυτά τα κείμενα είναι πολύ σημαντικά γιατί συμβουλεύουν την κυβέρνηση στην Αμερική και έχει μέσα όλο τον κατάλογο των διαφορών της Αμερικής με την Τουρκία και είναι ατελείωτος. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο τώρα ζήτημα. Το ένα που επίγονται, τα ζητήματα που επίγονται και οι δύο. Το ένα είναι από τη μια πλευρά τα F-16 για τους Τούρκους, τα οποία προεκλογικά πρέπει να έχει ένα αφήγημα και ο Ερντογάν. Έτσι δεν είναι, κάτι πρέπει να πουλήσει. Ναι, στο αλλά εσωτερικό. Θα το στηρίξουν οι Αμερικανοί. Το δεύτερο όμως είναι που θέλουν οι Αμερικάνοι το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας που επίσης επίγονται. Ναι. Και εκεί το κλειδί το έχει ο Ερντογάν. Εκεί στο παζάρι τι γίνεται, τι λένε στην Τουρκία, Μαρία μου, επ' αυτού. Είναι το μοναδικό χαρτί που έχει η Τουρκία στα χέρια της και σήμερα ο Τσαβούσογλου απέναντι στον Μπλίνκιν. Την ψήφο της δηλαδή, αυτό το πολυπόθητο ναι, το πολυπόθητο για την Αμερική. Αυτό λοιπόν όμως δεν φαίνεται διατεθειμένη ακόμη τουλάχιστον η Τουρκία να το δώσει. Εκτός βέβαια αν πάρει κάποια απτή δήλωση, όχι κάτι άλλο μέχρι τις εκλογές, μια απτή, πιο απτή ακόμη δήλωση ότι μην ανησυχείτε, θα σας δώσουμε τα F-16. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνει η Τουρκία το βήμα το παραπέρα και να πει ναι. Θέλω να πω όμως ότι η Τουρκία περιμένει μάλιστα αυτό το βήμα είτε εντός της εβδομάδας, όπως λένε τα ρεπορτάζ εδώ στην Τουρκία, είτε ακόμη και στην επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή να βγει η Αμερική, κάποιος από την Αμερική κυβέρνηση, Αμερικανική κυβέρνηση δηλαδή, και να πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Απόψε είναι στις 8.30 το ραντεβού, στις 10 η ώρα περίπου, 10.30, θα είναι και η συνέντευξη τύπου του Τσαβούσογλου προς τους Τούρκους δημοσιογράφους. Θα υπάρξει συνέντευξη τύπου μόνο του Τσαβούσογλου. Α, όχι έτσι κοινή. Λοιπόν μαθαίνουμε. Όχι κοινή μέχρι στιγμής, ούτε κοινή δήλωση ναι. Αναμένεται. Και εκεί θα δούμε κατά πόσο υπάρχει κάποια εξέλιξη ναι. Σε αυτό το θέμα. Πάντως, οι πιέσεις είναι πάρα πολλές. Πάντως υπάρχει έτσι, και μία αναφορά, όπως μας έλεγες Μαρία, και ενός καθηγητή διεθνών σχέσεων, παραδείγματος χάρη του κυρίου Γκιουβέντς, ο οποίος λέει ότι τα F-16 και τα F-35 ως έτοιμα πάνε πακέτο προς το Κογκρέσο. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται από χθες. Ναι. Ότι πάνε πακέτο τα ελληνικά F-35 και τα αυτά. Τα παίρνετε δηλαδή, εσείς, τα παίρνουμε και εμείς. Δεν τα παίρνετε εσείς, δεν τα παίρνουμε ούτε εμείς. Έτσι, ή έτσι αυτό θέλουν το αφήγημα. Οι Τούρκοι προκειμένου να πούν ότι αν απορριφθούν τα F-16, σε αυτή την περίπτωση θα απορριφθούν και τα F-35. Πάμε όμως, να ακούσουμε πώς το λέει απάντηση, Μαρία, για να το σχολιάσουμε ο συγκεκριμένος καθηγητής. Μετά. Ναι, ναι. Türkiye'ye F-16 Yunanistan'a F-35 satışı aynı paketin parçası olarak kongreye sunuldu. Dolayısıyla paketin birbirinden, paketin bütünlüğünü bozarak Yunanistan'a F-35 verilmesine onay çıkması ya da itiraz edilmemesi, Türkiye'ye F-16 satılmasına itiraz edilmesi mümkün değil. Yani ya hep ya hiç, ya ikisi birlikte onaylanacak ya da ikisi birlikte reddedilecek. Yunanistan Amerika açısından Türkiye'ye göre daha yukarıda bir stratejik öneme sahip ki hani stratejik önem diye 10 yıllarca kendini yırtan bir ülke için bu alışılmadık bir durum. Amerika'nın gözünde Türkiye'nin stratejik önemi Yunanistan'ın gerisinde. Τους βολεύει ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό κύριε Δρύβα ότι είναι πακέτο και ότι αν απορριφθεί το ένα θα απορριφθεί και το άλλο. Ισχύει όσο ισχύουν τόσα χρόνια όσα λέει το πρακτορείο Ανατολού στην Τουρκία ή οτιδήποτε άλλο που μας λένε οι Τούρκοι. Κοιτάξτε, το αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και μάλλον στην Τουρκία το έχουν ξεχάσει από τη στιγμή που έχουν πάει ειδικά προς την Ρωσία και σε άλλες ασιατικές δυνάμεις το Κογκρέσο. Αποφασίζει ξεχωριστά για αυτά τα αιτήματα. Είναι άλλο αίτημα νομικά η Ελλάδα, άλλο αίτημα είναι η Τουρκία. Προσπάθησε σίγουρα ο Λευκός Οίκος. Να προσθέσω στο ρεπορτάζ, με συγχωρείτε κύριε Δρύβα, για να προσθέσω σε αυτό που απαντάτε, ότι μέχρι στιγμής η πρόθεση έχει υποβληθεί και μάλιστα 24 ώρες πριν υποβλήθηκε η πρόθεση της Αμερικανικής κυβέρνησης σε σχέση με την Ελλάδα για τα F-35. Άρα είναι ξεχωριστά και μάλιστα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Πάτρικ Ράιντερ, χθες
το βράδυ ρωτήθηκε ειδικά γι' αυτό, αν είναι πακέτο δηλαδή, και είπε ότι όχι, είναι διαφορετική η πώληση F-16 στην Τουρκία και διαφορετική στην Ελλάδα. Συγγνώμη, απλά ήθελα για να το είναι, καλά το λες, γιατί εδώ είναι και η ευσεβής πόθη από την άλλη πλευρά. Προφανώς πάει να του πει, αφού δεν δίνεις F-35, F-16 σε μένα, μην δώσεις και στους άλλους. Αυτό είναι ένα αφήγημα που περιφέρεται, φαντάζομαι εγώ εδώ. Να σου πω, Μαρία, έρχεται και ο Ιμάμογλου στην Ελλάδα την Κυριακή, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Έρχεται σε εσάς δηλαδή εκεί. Μέσα έχει σε μια πήξει από Βασιλής και από του Δημάρχους εδώ υπόλοιπια. Σε μια περίοδο που εδώ κατηγορείται ο Ιμάμογλου για φιλέλληνας, κατηγορείται ότι τον στηρίζουν οι Έλληνες και γενικά οι Δυτικοί, και ουσιαστικά θέλουν να του προσδώσουν έτσι τον τίτλο του εθνικού μειοδότη, όπως προσδίδεται βέβαια και στους άλλους. Μιλάμε για τους ενδογανικούς τώρα που τα λένε αυτά, έτσι, ή όλοι τα λένε. Ναι. Οι ενδογανικοί. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαράκη. Είναι αδελφός μουσουλμάνος ο κύριος Κιλιτζάρογλου? Γιατί έχω δει μια φωτογραφία να χαιρετάει έτσι. Ο Κιλιτζάρογλου. Συγγνώμη, Κιλιτζάρογλου, είπα ο κύριος Ιμάμογλου. Όχι. Πιθανότατα είναι τυχαία ο χαιρετισμός αυτός. Τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Δεν το έχουμε δει ούτε ο σχόλιο κάτι τέτοιο. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, στρατηγία πρέπει να φύγει. Για μισό λεπτό. Σε αυτά που είπαμε για τα F-16, να προσθέσουμε και δύο άλλες συνιστώσεις. Είναι η οικονομική συνιστώσα. Η Αμερική χρωστάει στην Τουρκία, διότι ήταν στο πρόγραμμα των F-35, και το πακέτο που ζητάει η Τουρκία. 40 F-16, τύπου 70, 79 kits κλπ. Είναι χασούρα. Συν 900 αντιεροπορικά βλήματα και 800 βόμβες, είναι ένα πακέτο 20 δισεκατομμυρίων. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και η παροιμία. Λοιπόν, ακόμα για τις ΗΠΑ. Και ο άλλος παράγων, η άλλη συνιστώσα, είναι η γεωπολιτική συνιστώσα. Η Αμερική διακατέχεται από το σύνδρομο του Ιράν. Έχασε το Ιράν και έχασε τον έλεγχο στη Μέση Ανατολή όπως τον είχε πρώτα. Ναι. Δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Και για άλλους λόγους κλπ. Γι' αυτό και κάνει μερικές φορές. Καλημέρα στη στρατηγία μου. Ευχαριστούμε, κύριε Δρύβα, κύριε καθηγητά μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία, ευχαριστούμε. Μαρία, τα λέμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ναι, είστε καλά. Αύριο θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνει. Ναι. Στρατεία, είναι στην Αμερική, από τον Τζαβούσογλου.